Καλησπέρα σε όλους και όλες, βίντεο νούμερο 3. Σήμερα θα καταπιαστώ με τις μεταγραφικές απορίες σας και ανησυχίες σας. Τις συναντώ παντού, τις διαβάζω στα σχόλιά σας κάτω από τα blogs, τα δικά μου, των συναδέλφων στο ένος.gr. Τις συναντώ φυσικά στις προσωπικές μας συζητήσεις στα social media, σε αυτά που μου στέλνετε, φαντάζομαι στέλνετε και στα άλλα παιδιά. Είναι λογικό, είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση, να ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, θεμελιώδες θα έλεγα σε αυτή τη συζήτηση, που έχει να κάνει με τα θέλω του προπονητή. Ευτυχώς, ξαναλέω, μετά από πάρα πολύ καιρό, έχουμε ένα προπονητή που ξέρει τι θέλει. Ένα προπονητή που δεν θα κάνει εκπτώσεις στις δικές του απαιτήσεις. Ένα προπονητή ο οποίος θα ζητήσει ό,τι πρέπει να ζητήσει, εφόσον πιστεύει ότι απαιτείται ενίσχυση. Έναν άνθρωπο που στο φινάλε μπορούμε να εμπιστευόμαστε, γιατί η κρίση του έχει αποδειχθεί ότι είναι σωστή με όσα έχουμε δει ως σήμερα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό, το τι θέλει ο Αλμέιδα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε και το οποίο ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν απόλυτα αυτή τη στιγμή ούτε οι άνθρωποι της ΑΕΚ, γιατί η εκτενή συζήτηση για αυτό το κομμάτι δεν έχει γίνει και ίσως διεξαχθεί στην Ολλανδία, εκεί όπου θα μεταβούν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, και τα στελέχη που είναι επομισμένα με το ρόλο να βοηθούν και να συμβάλλουν στη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ο Κουχάρσκι, ο Κονέ, ο Μπρούνο Άλβες, δεν ξέρω αν θα βρεθούν και όλοι μαζί εκεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Αλλά τέλος πάντων η κουβέντα είναι ακόμα στα σκαριά. Τι να πούμε τώρα για τον Αλμέιδα και το τι θα ζητήσει. Καταρχάς του έρχεται ένας παίκτης, τον οποίο ευτυχώς θα έχει την ευκαιρία να το δει, στον Φερνάντες αναφέρομαι. Η διεισόμαση, να δουλέψει μαζί του στην Ολλανδία, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα τον έχει κοντά του και θα μπορέσει να τον εντάξει και στο κλίμα. Και εκεί, για να το πάρουμε και αναθέσει, θα καταλάβει, θεωρώ εγώ, αν χρειάζεται κάτι επιπλέον στις πτέρυγες. Γιατί ξέρουμε ότι ο Ηλίασον θα γυρίσει το Φεβρουάριο, ξέρουμε ότι ο Τσούμπερ και ο Άμραμπατ περνούν αυτή τη στιγμή μια δύσκολη μετάβαση από εγχειρήσεις, οποίες υποβλήθηκαν στο να επιστρέψουν. Το Γενάρη θα είναι έτοιμοι και οι δύο, αυτό ξέρουμε. Ελπίζουμε και απαλλαγμένοι εντελώς από αυτά τα προβλήματα που τους κράτησαν λίγο πίσω και σε αγωνιστικό επίπεδο, ασφαλώς, κυρίως εκεί. Αν λοιπόν ο Φερνάντες έρθει και κουμπώσει και ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να παίξει και εκεί που έπαιζε ο Ηλίασον, μπορεί να προσφέρει και αλλού, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα πολυθεσίτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει παίξει την καριέρα του και στο 10 και αριστερά. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται σώνει και καλά για να πάει δεξιά. Αυτή είναι η θέση που έπαιζε στο Βόλο, αλλά ας το δούμε και στην πράξη και ας κρίνουμε μέσα από την προσέγγιση του προπονητή, πριν βγάλουμε εμείς ένα εύκολο πρώτο συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη στο μυαλό του προπονητή και αν προκύπτει η δική του βούληση για να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μια τέτοια προσθήκη. Εξ όσων εγώ γνωρίζω, έχει γίνει μια σχετική κουβέντα, αλλά πολύ επιδερμικά και όχι βαθιά μέσα στο θέμα. Για να πούμε δηλαδή ότι όντως ο Αλμέιδα εισηγήθηκε να πάρει ΑΕΚ παίκτη στις πτέρυγες. Αυτό ακόμα είναι υποσκέψη και υποσυζήτηση. Πού αλλού θα μπορούσε η ΑΕΚ να ενισχυθεί? Η θέση των στόπερ με τον Βίδα και τον Μουκουντή, πιστεύω ότι έχουμε βρει το κατάλληλο αμυντικό δίδυμο. Αλλά αυτό το δίδυμο, όταν σπάει, θα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθει ο προπονητής πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι που αποφασίζει, σιγουριά. Ότι δηλαδή θα φύγει ο ένας εκ των δύο και ότι υπάρχει ο τρίτος που μπορεί άνετα να μπει και να μην φανεί τίποτα ως κενό. Να είναι ο τρίτος δηλαδή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει και πρώτος και δεύτερος. Ο Μίτογλου, στα δικά μου μάτια, ήταν καλό στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Νομίζω ότι στέκεται. Είναι θέμα λοιπόν και εδώ του Αλμέιδα να κρίνει αν του χρειάζεται ένας επιπλέον στόπερ. Κατά τη γνώμη μου, αφού με έχετε ρωτήσει πολύ και γι' αυτό τοποθετούμε έτσι, σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει και ένα τρίτο στόπερ κοντά στο επίπεδο των δύο πρώτων. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία δευτέρου γύρου πολύ πιο απαιτητικού, γιατί δεν έχουμε εμείς πλέον περιθώρια για πολλές βαθμών και η άμυνά μας θα μετρήσει πολύ. Ήδη είναι πολύ καλή, αλλά τι θέλουμε να μείνει έτσι σε αυτό το επίπεδο. Και μην ξεχνάμε ότι μετά θα πάμε στα play-offs, όπου θα είναι όλο ντέρμπι και εκεί μια μικρή απώλεια, έστω και δύο αγώνων τριών, όχι να χάσει δηλαδή ένας παίκτης, ειδικά στο κέντρο της άμυνας, όλα τα παιχνίδια, θα κοστίσει. Αν δεν υπάρχει ένας ο οποίος πράγματι θα μπει μέσα και δεν θα προκαλεί στους υπόλοιπους ανασφάλεια, φόβο και ούτω καθεξής. Και εδώ λοιπόν τι θα πει ο Αλμέιδα? Σε όλα βασικά τι θα πει ο Αλμέιδα. Αλλά ναι, μπορεί να γίνει κουβέντα για αυτό το θέμα. Κουβέντα για τη θέση του αριστερού μπακ υπήρχε όλο το καλοκαίρι. Πίστεψε πολύ στο Μοχαμάντι,
Ο Αλμίδα δικαιώνεται και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μοχαμάντι είναι ένας άλλος παίκτης στα τελευταία μάτς. Αν ο Μοχαμάντι έχει αυτή τη συνέχεια και τη συνέπεια και με το Χατζησαφή που είναι ένας αξιόπιστος παίκτης, δεν θα πω ότι είναι σούπερ επίπεδο, αλλά για δεύτερος είναι αξιόπιστος, νομίζω ότι η σεζόν βγαίνει. Αν όμως το Γενάρη βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα ψάξει για το καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω ότι ο Χατζησαφή θα συνεχίσει από το καλοκαίρι και μετά, καλώς να έρθει από το Γενάρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως προκαλείται συζήτηση για θέσεις, αλλά το θέμα είναι αυτοί που θα έρθουν, αν μπορούν να βρεθούν το Γενάρη και να είναι στο ίδιο επίπεδο και καλύτερο από αυτούς που έχουμε ήδη για βασικούς, αν γίνεται. Κάτι ακόμα θέλω να πω για την κορυφή της επίθεσης. Βλέπω ότι πολλοί έχετε ενστάσεις για τον Λιβάη Γκαρσία. Και για τα γκολ, και για το ότι όντως ήταν ο μοιραίος στα δύο ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θα μπορούσε με γκολ σε αυτά τα μάτσια να έχει μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών και αναφέρομαι και στην ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό στο τέλος. Και με τον Ολυμπιακό που βγήκε τρεις φορές απέναντι στον τερματοφύλακα, αλλά τα τελειώματά του δεν ήταν τα καλύτερα. Συγγνώμη. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι έχει βάλει 7 γκολ σε 9 παιχνίδια. Και 2 πέναλτι. Μαζί σας και σε αυτό. Δεν έχει σημασία όμως. Είναι εκεί, σκοράρει, είναι μέσα στις φάσεις, δημιουργεί. Παίζει να ανελέει το ξύλο με τα αντίπαλα center back, τα ταλαιπωρεί πάρα πολύ και επιπροσθέτως υπάρχει ο Van Vert. Είναι ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Δεν γίνεται να πεις ότι φέρνω επιθετικό και πετάω τον Van Vert έξω από την εξίσωση όταν έχω τον Γκαρσία βασικό. Πρέπει να τον δούμε και τον Van Vert, να το δει και ο προπονητής. Νομίζω ότι ήταν πολύ άτυχος αυτό το διάστημα των τραυματισμών με τη θλάση, την υποτροπή και ούτω καθεξής και έμεινε τόσο καιρό εκτός δράσης. Τον είδαμε μόνο ως αλλαγή στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένας παίκτης που το έχει τον γκολ και φάνηκε και στο Καραϊσκάκης αυτό. Ήταν μέσα σε εκείνη τη φάση, θα μπορούσε να έχει σκοράρει, θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα, θα λέγαμε άλλα πράγματα σήμερα. Θεωρώ λοιπόν εκεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για να αποκτηθεί παίκτης στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας, αλλά εγώ στο δικό μου βάζω και το Γαλανόπουλο στην εξίσωση ως επιπλέον βοήθεια από το Γενάρη και μετά, γιατί αυτό το παιδί πέρασε πολλά, ήδη πατάει καλά στα πόδια του, έχει και άλλο χρόνο μπροστά του και προετοιμασία να κάνει που δεν έκανε το καλοκαίρι για να μπει πιο δυνατά. Σαφώς υπολογίζω το Σιντιμπέ για το δεξιά άκρο της άμυνας να έρθει και να δώσει περισσότερα πράγματα και από αυτά που λείπουν από το Ρώτα. Έτσι. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που έρχονται για να βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Είναι κάτι σαν εσωτερικές μεταγραφές. Από εκεί και πέρα, αν πράγματι ο προπονητής κρίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει παίκτες, θεωρώ ότι θα γίνει και το θέλημά του. Διότι έχει πείσει και τη διοίκηση και το Μελισανίδη προσωπικά ότι αξίζει αυτή τη στήριξη, αυτή τη εμπιστοσύνη και όποιο έξτρα μπουστάρισμα χρειάζεται για να βελτιώσει τη δουλειά του και να καταστήσει την ΑΕΚ αν γίνεται πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν, γιατί αυτό είναι και ο μεγάλος στόχος του, ομολογημένος από τον ίδιο. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Είδαμε στα παιχνίδια με την Τρίπολη και τον Ολυμπιακό ότι μέσα από το σύστημα και το πώς η ΑΕΚ παίζει, εμφανίζει στην περιοχή όχι απλά για να είναι εκεί και να κάνουν μια σέντρα, σε θέσεις για γκολ τα πλάγια μπακ. Ο Μουχαμάντι ήταν ο μοιραίος στην Τρίπολη. Ο Ρώτα για μένα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο Καραϊσκάκης, πιο κλασική από αυτές του Λιβάη Γκαρσία. Τούτοι δύο λοιπόν αν είχαν στοχεύσει καλύτερα. Ίσως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να έχει περισσότερους βαθμούς, όχι ίσως σίγουρα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι εμφανίζει τα μπακ της εκεί, είναι και αυτό ένα ακόμα δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από τον προπονητή. Δουλειά, παιδιά, δουλέψτε ακόμα περισσότερο τα τελειώματα και οι μπακ, βάλτε γκολ και πάμε γερά για το δεύτερο γύρο.